υπάρχει κυβέρνηση. Ο Παπανδρέου έχει αποδεχθεί και λειτουργεί ως έπαρχος και μάλιστα ορεινής περιοχής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην περιμένετε τέτοιες μεγάλες αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες που είναι η βάση του οικονομικού προβλήματος της χώρας. Έχω 12 δις το χρόνο διαρροή προς τις χώρες τους. Έκανα την Αλβανία κράτος, γιατί η Ελλάδα την έκανε κράτος, και δεν πω όλη η Ελλάδα, μόνο το αεροδρόμιο Χόχτη έκανε την Αλβανία κράτος. Το 85% των μεροκαμάτων πήγαν εκεί. Κάνουμε λοιπόν το Αφγανιστάν κράτος, κάνουμε το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές κτλ. Εάν δεν φύγουν τα 2 εκατομμύρια, δεν σωζόμεθα. Δέχομαι να αναλάβω την ευθύνη να βοηθήσω να σωθεί η χώρα με 2 προϋποθέσεις από την Ευρώπη. Καθόλου λεφτά. Δεν θέλω ούτε ένα δάνειο, ούτε 1 ευρώ. 2 προϋποθέσεις. Να μου αδειάσει την Ελλάδα από τα 2 εκατομμύρια μετανάστες και να λάβει την φύλαξη των ανατολικών σύνορων της Ευρώπης. Εάν απαλλαγώ από τους εξοπλισμούς και απαλλαγώ από τη διαρροή που έχω από τους λαθρομετανάστες, μπορώ να τα βγάλω πέρα. Πόσα δηλαδή μπορεί να εξοικονομήσουμε από αυτά? 12 δις είναι τα χρήματα που χάνουμε κάθε χρόνο που βγαίνουν έξω. Ναι. Φαντάσου μια διαρροή 12 δισεκατομμύρια. Όσο νερό και να βάζεις επάνω σε ένα χωνί, όταν υπάρχει τρύπα από κάτω, δεν γεμίζει. 4 δισεκατομμύρια, είπε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, είναι το ΦΠΑ που χάνουμε. Από τα CD των άλλων, από τις. Αυτό το αυτά που μπορεί. Δεν αντέχεται. Όταν εγώ προσπαθώ να ελέγξω το έλλειμμα, δεν μπορώ να έχω 16 δισεκατομμύρια μόνο έλλειμμα από μία πηγή που λέγεται λαθρομετανάστες. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να κλείσω τις πληγές. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη πληγή. Είναι η πληγή που φαίνεται η κλιματικότητα, είναι η πληγή που φαίνεται στις ασθένειες. Όταν τα έλεγα Γιάννη Παπαγιάννη, με έλεγαν ότι είμαι φασίστας και ακραίος. Και έρχεται ο Λοβέρδος τώρα και λέει ότι κοστίζει πάρα πολύ η υπόθεση υγείας. Το AIDS, η πορνεία, η παντίτιδα. Λοιπόν, μου κοστίζουν λεφτά. Είμαι ένας φτωχός χώρος που αναγκάζομαι να πληρώνω κερατιάτικα ξένα. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος των εισαγωγών.